Σας ευχαριστώ πολύ. Το συνέδριο είναι πάρα πολύ πετυχημένο, εξαιρετικό συνέδριο, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και εμείς είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε τους συναδέλφους μας και μπορούμε έτσι διαζώσει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Η ομιλία δική μου είχε αντικείμενο την σχέση της αθυρωμάτωσης με το σαχαρό διαβήτη. Τι σημαίνει αθυρωμάτωση? Είναι το πουρί που πιάνουν τα αγγεία, η δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας και επομένως ένα σύμπτωμα όπως είναι ένα έμφραγμα, ένα αγγειακό κεφαλικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι και θανατηφόρο, το οποίο μπορεί να αφήσει μια μόνιμη αναπηρία. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι οι διαβητικές ασθενείς εμφανίζουν πολύ πιο συχνά από τον γενικό πληθυσμό τέτοια επεισόδια, δύο φορές περισσότερο. Σχεδόν ένα στους τρεις έχει γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Και γνωρίζουμε επίσης ότι η καρδιαγγειακή νόσο σκοτώνει 2,5 φορές περισσότερο από ότι ο καρκίνος στο διαβητικό πληθυσμό. Εμφανίζεται 10-15 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και επομένως είναι ένα πολύ πολύ συχνό έβριμα, πολύ πολύ συχνή επιλογή του διαβήτη, η οποία σκοτώνει. Αυτό λοιπόν περιγράψαμε στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να δώσουμε τρόπους για αντιμετώπιση της αθυροσκληρικής καρδιαγγειακής νόσου και η λέξη κλειδί ήταν πολυπαραγοντική, δηλαδή στοχεύω όλους τους παράγοντες κινδύνου μαζί. Που σημαίνει πολύ σημαντικό να αλλάξω τη δίαιτά μου, πολύ σημαντικό να χάσω κιλά, πολύ σημαντικό να διακόψω το κάπνισμα, να ασκούμε, να έχω έναν υγιεινό ύπνο και να αντιμετωπίσω βέβαια τη γλυκόζη, το ζάχαρο. Έχουμε καινούργια φάρμακα τα οποία είναι θαυματουργά σε ό,τι αφορά τη μείωση των καρδιαγγειακών. Να φτιάξω τα λιπίδια, να φτιάξω την υπέρταση, να εμβολιαστώ. Επομένως, μια πολυπαραγωγική ομπρέλα, η οποία μπορεί είναι ο μόνος τρόπος πραγματικά για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα.